Τον έχουμε το Θανάση στην παρέα μας, να δούμε αν μας ακούει και όσο τσεκάρουμε τον ήχο. Καλησπέρα Θανάση από Καλησπέρα. Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, σας ακούω. Δεν ξέρω αν υπάρχει Τέλεια. κάποια καθυστέρηση. Καμία, τίποτα. Τέλεια. Το Τόκιο με την Τέλεια. Θεσσαλονίκη επικοινωνούν μια χαρά αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Τι κάνεις, πώς Εντάξει, είσαι, βράδυ έχουμε εκεί πέρα, ε? αρκετά καλό σήμα. Ναι, Εδώ ναι. πέρα, εντάξει, είναι η πρωτεύουσα της τεχνολογίας εδώ πέρα. Αυτό έλειπε, ρε Είναι φίλε. η πόλη με το μεγαλύτερο πληθυσμό γενικά στον πλανήτη και εντάξει, η τεχνολογία είναι σε άλλο επίπεδο, η αλήθεια αυτή είναι. Βράδυ είναι τώρα εκεί πέρα, ε? Τι ώρα είστε? Τώρα είναι βράδυ, ναι, 11 η ώρα είναι εδώ πέρα, 6 ώρες μπροστά είμαστε. Κυκλοφορεί τίποτα στο Ολυμπιακό χωριό? Στο Ολυμπιακό χωριό, ναι, κυκλοφορεί, αλλά έξω αρχίζουν και σβήνουν τα φώτα. Μετά τις 11-12 η ώρα αρχίζει λίγο και δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Δηλαδή, μπορείς να πας σε δωμάτιο συναθλητή. Εγώ τώρα αυτό το ρωτάω λόγω των υγειονομικών μέτρων και τα λοιπά που ενδεχομένως να ισχύουν στο Ολυμπιακό χωριό και να είναι αυστηρά, έτσι. Μέσα στο Ολυμπιακό χωριό μπορούμε να κινούμαστε κανονικά, απλά φορώντας μάσκα πάντα, όπου και να πηγαίνουμε και τη βγάζουμε μόνο για να φάμε, να πιούμε νερό και μέσα στο δωμάτιό μας. Όταν κυκλοφορούμε έξω και πηγαίνουμε, ας πούμε, στα μαγαζιά, πηγαίνουμε να φάμε, οποιαδήποτε κίνηση και να κάνουμε, φοράμε μάσκα. Αυτά τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα που αναγκαστικά ισχύουν, κάνουν λιγότερο καλή, πιστεύεις, τη φιλοξενία των Ιαπώνων? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά και Γενικά, από τους Ολυμπιακούς αγώνες νωρίτερα. η φιλοξενία πιστεύω πως είναι πάρα πολύ γενναιόδορη. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Προσπαθούν για το καλύτερο για τον κάθε αθλητή εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα άμα δεν ήταν αυτή εδώ πέρα η κατάσταση, γιατί θα είχε και φιλάθλους στο γήπεδο, θα μπορούσαμε να βγούμε κι εμείς να γνωρίσουμε εδώ πέρα την Ιαπωνία καλύτερα, γιατί τώρα δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορούμε να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Είμαστε δηλαδή σε φούσκα. Μπαίνουμε στο λεωφορείο, πηγαίνουμε στο μέρος που είναι να κάνουμε προπόνηση, μας κατευθύνουν, έχει πάρα πολύ προσωπικό που μας κατευθύνει και μετά ξανά πίσω με τον ίδιο τρόπο. Ελέγχεστε συχνά για με τεστ ή ξέρω εγώ έχετε κάνει κάποιο και το εμβόλιο? Εμβόλιο δεν χρειάστηκε να Α. κάναμε. Κάναμε 2 τεστ όταν ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, με διαφορά μέρας και τα δύο, 2 μέρες πριν ταξιδέψουμε. Και από εκεί και πέρα, όταν φτάσαμε εδώ πέρα στην Ιαπωνία, κάνουμε κάθε μέρα τεστ, αλλά όχι στο δικό μας, είναι μεσάλιο. Okay, ναι. Και κάνουμε κάθε μέρα από αυτό το τεστ. Θα κάνουμε, νομίζω, ένα ακόμα τεστ σαν το δικό μας, από τη μύτη δηλαδή, όταν είναι για να φύγουμε και μετά πίσω. Πώς ήταν το ταξίδι για το Τόκιο? Εντάξει, πολύ ωραίο προφανώς. Έτσι, γιατί τι Το συνθήκες ταξίδι αντίκρισες μόλις μπήκες στο Ολυμπιακό χωριό? Ποια ήταν τα ήμουνα συναισθήματά στο σου? group. Ναι, ήμουνα στο group που είχε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Κάναμε γύρω στις 29 ώρες. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες αναμονές στα αεροδρόμια. Και επειδή ξεκινήσαμε από την Θεσσαλονίκη για Αθήνα για να πάρουμε από εκεί το αεροπλάνο για Ντουμπάι, κάναμε λίγο παραπάνω χρόνο και από τα παιδιά από την Αθήνα. Μάλιστα. Φάγαμε μία ολόκληρη μέρα με ώρα Ελλάδος και μετά με την αλλαγή ώρας κάναμε να συνέλθουμε 3-4 μέρες με το jet lag. Ναι. Εντάξει, πάντως φανταζόσουν σίγουρα υπό καλύτερες συνθήκες αυτή τη διοργάνωση, με κόσμο έτσι, χωρίς μέτρα κτλ. Ωστόσο, πιστεύεις άξιζε η ταλαιπωρία, δεν το απολαμβάνεις το ίδιο? Γιατί είναι η πρώτη σου Ολυμπιάδα, παραολυμπιάδα, συγγνώμη. Ναι. Είναι η πρώτη μου παρολυμπιάδα. Μέχρι τώρα οι διοργανώσεις που έχω πάει ήταν ένα παγκόσμιο στο Ντουμπάι, το πανευρωπαϊκό φέτος στο Μπίντουγκοτ στην Πολωνία και τώρα παρολυμπιάδα στο Τόκιο. Η διοργάνωση πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη άμα υπήρχε κόσμος. Όλοι οι αθλητές το λένε αυτό. Πιστεύω όποιο και να ρωτήσετε. Και η τελετή έναρξης θα ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή. Και σίγουρα θα είχε άλλο παλμό για οποιοδήποτε αθλητή και κίνητρο για να τα πάει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά νιώθεις Μετά αυτό το δέος όταν η μπαίνεις και στο στάδιο αποστολή και τα κάθε λοιπά. χώρας είναι μικρότερες, είναι με συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή εγώ τον προπονητή μου δεν τον έχω μαζί και με λυπεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πιστεύω σε επόμενες διοργανώσεις και μετά κορονοϊού εποχή να μπορούμε να είμαστε μαζί και να μπορώ να τα πάω και ακόμα καλύτερα. Να έχω δηλαδή τον άνθρωπο που με καταλαβαίνει και
έχει ανακαλύψει από μικρό παιδί. Ναι, οπότε επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά, έτσι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και τον ενημερώνεις για τις προπονήσεις σου και πώς πηγαίνει η προετοιμασία σου, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και άμα έχω ίντερνετ και στην προπόνηση κάποια άλματα προσπαθώ να του δείξω. Πάντως, όταν μπήκες και στο Ολυμπιακό χωριό, πιστεύω, και στο Ολυμπιακό στάδιο και τα λοιπά, ένιωσες ένα δέος, έτσι, παρά το γεγονός δεν υπήρχε κόσμος. Πραγματικά, σήμερα μπήκα για πρώτη φορά πριν λίγες ώρες στο Ολυμπιακό στάδιο για να δω ένα συναθλητή μου, που μάλιστα είναι Κεριανός, είναι ο Θανάσης Κωνσταντινίδης, βγήκε δεύτερος. Ναι, Σας ενημερώνω το δηλαδή είπαμε από... νωρίτερα, το σημειώσαμε, βγήκε δεύτερος, πήρε το αργυρό μετάλλιο. Μπράβο του. Είναι το καλύτερο μετάλλιο που έχουμε κατακτήσει μέχρι στιγμής. Έχουμε, νομίζω, 2 ή 3 χάλκινα ακόμα. Ναι. Και εντάξει, το δέος όταν μπαίνει στο Ολυμπιακό χωριό, γιατί είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό, με πολύ ψηλά κτίρια, είναι μοναδικό σίγουρα και για κάθε αθλητή. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι μοναδικό και από έξω που το βλέπαμε μέχρι σήμερα και από μέσα που μπήκα σήμερα, αν και δεν κατέβηκα, δεν είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε κάποια προπόνηση, να τρέξουμε μέχρι στιγμής. Εντάξει, από μακριά που το βλέπεις είναι πραγματικά μοναδικό. Ενημερώνομαι ότι είναι πολύ γρήγορο και ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Γιατί αυτό, Θανάση μου, το έχει σημειώσει και άλλες φορές, ότι παίζει ρόλο το ταρτάν. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να μην το παίζει καταλαβαίνει, αλλά εσύ που είσαι χρόνια στους στίβους, μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να κάνεις μια καλή επίδοση και πότε όχι. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Το ταρτάν και παίζει ρόλο και από κάτω, άμα θα είναι ξύλινο, δηλαδή κλειστού στίβου, ανοιχτού, άμα θα είναι μόντο, άμα θα είναι χυτό ταρτάν προπονητικό. Σε κάθε ταρτάν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση που πρέπει να έχεις. Σίγουρα στοχεύεις και σε επόμενες παρολυμπιάδες ή ολυμπιάδες, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τη δική σου κατηγορία να ανέβεις και στο υψηλότερο επίπεδο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Συνήθως πηγαίνει με βάση επιδόσεων από ό,τι ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα... Δηλαδή και να φτάσω αυτό το επίπεδο δεν ξέρω αν θα μπω στη διαδικασία να πάω. Δηλαδή άμα έχω μια επίδοση για να πάω δεν ξέρω αν θα αναλωθώ τόσο πολύ, γιατί πάντα οι Ολυμπιάδες είναι πρώτα και μετά έρχονται οι Παραολυμπιάδες. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν... Ακόμα και άμα έφτανα αυτές τις επιδόσεις, δεν ξέρω αν θα μπορούσα, δηλαδή, άμα θα με άφηναν να πάω. Κατάλαβα. Γιατί θα πρέπει να αποδώσω καλά στην κατηγορία μου. Ναι. Οπότε στοχεύεις για Παρίσι, πάλι παραολυμπιάδα. Με το καλό βέβαια να έρθει μια μεγάλη διάκριση σε αυτούς τους παραολυμπιακούς και βλέπουμε για τους επόμενους, οι οποίοι βέβαια δεν αργούν, έτσι. Εντάξει, 3 ναι. χρόνια είναι. Γιατί πήγαμε ένα Δεν χρόνο αργούν, αργότερα. δεν α... Αυτό. Τώρα θα έχει παγκόσμιο του χρόνου πάλι στην Ιαπωνία. Μετά δεν ξέρω που θα οριστεί, δεν έχει οριστεί ακόμα. Ναι. Και μετά στο Παρίσι, δηλαδή θα πάνε 2 παγκόσμια, μετά Ολυμπιάδα, μετά ξανά παγκόσμια. Θα έχει πολλές διοργανώσεις, πολλά κίνητρα για τον υψηλό αθλητισμό. Πάντως είσαι ένας αθλητής Και... υψηλού επίπεδου, έτσι, στην κατηγορία σου. Έχεις φέρει διακρίσεις για τα ελληνικά χρώματα, δεύτερος στην Ευρώπη προσφάτως, όπως μας είπες. Πώς καταφέρνεις να επιβιώσεις μέσω του ερασιτεχνικού αθλητισμού? Δηλαδή, έχεις τώρα και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν αντικτυπώ αυτό στην προσέγγιση χορηγών, ή χρειάζεται και άλλη προσπάθεια και άλλη Σίγουρα στήριξη? θα έχουν κάποιο αντίκτυπο στην προσέγγιση χορηγών. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον σοβαρό χορηγό και με λυπεί αυτό εδώ πέρα, γιατί από τη στιγμή που βρίσκομαι στην Παραολυμπιάδα θα έπρεπε να έχω κάποιον. Πιστεύω στην επόμενη ή στο επόμενο παγκόσμιο να έρθω σε επαφή με κάποιους χορηγούς και να μπορέσω να είμαι ακόμα καλύτερα, γιατί βοηθάνε στην προετοιμασία του κάθε αθλητή χορηγή. Ναι, και φαντάζομαι ότι έχεις φέρει κιόλας επιτυχίες χωρίς να έχεις πολύ μεγάλη στήριξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προφανώς και μέσα από αυτό το βήμα που σου δίνουμε, Θανάση, αλλά και τις μέχρι επιτυχίες που στιγμής θα μας φέρεις στηρίζει στο μέλλον, μακάρι να βρεθούν προφανώς και άλλοι πόροι, εννοείται, για να συνεχίσεις το έργο σου. Γιατί είναι δύσκολο στην Ελλάδα, μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα. Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι σε ερασιτεχνικό επίπεδο που προαναφέρεται. Κάνω πρωταθλητισμό.
Η πολιτεία μας στηρίζει μέχρι ένα σημείο, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχεις μεγάλες διακρίσεις για να μπορέσεις να είσαι καλά, να μπορείς να κάνεις τις προετοιμασίες σου με σταθερό ρυθμό. Και από εκεί και πέρα, αν έχεις κάποιους χορηγούς, σίγουρα είναι ακόμα Εντάξει, καλύτερα. σίγουρα αυτή την περίοδο έχεις αποτάξει όλα αυτά τα προβλήματα, έχεις εστιάσει καθαρά στον αγώνα σου που θα κάνεις. Πες μας λίγο πώς εξελίσσονται οι προπονήσεις στο Τόκιο και ποιες είναι οι προσδοκίες σου για τον αγώνα και βέβαια ποιους βλέπεις ως μεγάλους σου αντιπάλους στον αγώνα που θα δώσεις στο μήκος για την κατηγορία ΤΑΦ 20. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ πως είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση. Το έλεγα και πιο πριν, εντάξει, όσο έρχονται οι μέρες, πραγματικά νιώθω όλο και καλύτερα. Νιώθω έτοιμος για αυτόν τον αγώνα. Άλλωστε όλη η προετοιμασία μου βασίστηκε σε αυτόν τον αγώνα. Και εντάξει, αγωνίζομαι 4 του μηνός, να το γνωρίζει και αυτό ο κόσμος. Ώρα Ελλάδος 1, εδώ πέρα θα είναι 7. Οι αντιπάλοι μου είναι ο ένας ο Κροάτης που με κέρδισε στο Πανευρωπαϊκό. Είναι ένας Ολλανδός. Είναι ένας Μαλαισιανός και νομίζω ακόμα δύο αθλητές που είναι σε καλό επίπεδο. Δηλαδή είμαστε εμείς που θα διεκδικήσουμε υψηλές θέσεις. Έχει Γενικά έχει προκριματικά, αρκετούς Θανάση, αθλητές έχει που προκριματικά μπορούν. πρώτα. Προκριματικά όχι, δεν Α, έχει, δεν οκ. χωράνε στο πρόγραμμα. Εντάξει. Δηλαδή έχει αρκετές συμμετοχές, αλλά δεν θα έχει προκριματικά. Θα κάνουμε πρώτα τις τρεις πρώτες προσπάθειες και θα συνεχίσουν οι 8 Οι 8, καλύτεροι. όπως συμβαίνει και. Ναι, κατάλαβα, οκ, είναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, έχεις κάνει πρόβα για το μετάλλιο, να στο ρωτήσω κι αυτό. Σήμερα έχω κάνει μια πολύ σημαντική προπόνηση που πήγε πολύ καλύτερα και από αυτό που θα περιμέναμε. Και βάσει του προγραμματισμού που είχα για τις επόμενες μέρες, τον αλλάξαμε γιατί είμαι αρκετά έτοιμος και πρέπει να προφυλαχτώ, ώστε να μπω όπως ήμουν σήμερα σε ίδια κατάσταση και στον αγώνα. Ωραία, οπότε έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας, έτσι, 4 Σεπτέμβρη, δεν είπες, το επόμενο Σάββατο ο αγώνας σου. Τέσσερις, ναι, ακριβώς Ωραία. μία εβδομάδα. Μία η ώρα το μεσημέρι όλα Ελλάδος και λογικά θα σε προβάλλει Και και η δημόσια στο τηλεόραση. ERT2 Έτσι. θα με δείξει. Εντάξει, θα είναι παράλληλη προβολή, δεν θα δείχνει αποκλειστικά εμένα. Ίσως σε κάποιο άλλο κανάλι, όχι ελληνικό, ιντερνετικό, δείχνει αποκλειστικά εμάς. Εντάξει, ERT2, άμα τα πηγαίνω καλά, πιστεύω ότι θα Εντάξει, με καλύψει Θανάση, σε κάποια και εγώ άρματα, εδώ ναι. θα είμαι. Και εγώ εδώ θα είμαι, θα ενημερώνω από το στούντιο. Μην ανησυχείς καθόλου. Εσύ κάνει Έτσι. προσπάθειά σου, φέρε το μετάλλιο και Εύχομαι. μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Με μια μεγάλη διάκριση που βλέπω ότι επιθυμείς και εσύ πολύ και έχεις παλέψει γι' αυτό. Ναι. Έχεις παλέψει αρκετά. Σίγουρα, έχω παλέψει αρκετά χρόνια για να μπορέσω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Κάθε μέρα έχει πολύ πόνο στις προπονήσεις. Πρέπει να ξεπερνάς τα όρια σου. Πηγαίνεις και έχεις στόχο να βελτιωθείς σε κάτι. Κάθε μέρα προσπαθείς κάτι να κερδίσεις. Και εντάξει, στο τέλος πρέπει να έρθει το αποτέλεσμα γιατί αυτό είναι ο οδηγός για τους επόμενους στόχους. Έτσι, πριν σου ευχηθούμε καλή επιτυχία για τον αγώνα και τι προετοιμασίες τώρα που κάνει, με ποιε χώρε έχετε συνάψει έτσι καλέ σχέσει στο Ολυμπιακό Χωριό, και γενικότερα πώ είναι σαν χώρα η Ιαπωνία. Γενικότερα, η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ σημαντική χώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι το Ντουμπάι και η Ιαπωνία είναι οι πιο μοναδικές χώρες που έχω ταξιδέψει. Έχει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα για να δει κάποιος. Κι εγώ, μη φανταστείτε, δεν έχω κυκλοφορήσει, αλλά τα βλέπω από τα περιοδικά που μας δίνουν. Από εκεί και πέρα, οι χώρες που έχουμε συνάψει καλές σχέσεις είναι σίγουρα η Κύπρος, που μένουμε εδώ πέρα και μαζί. Είμαστε καθημερινά μαζί και στο γήπεδο πηγαίνουμε. Η Πορτογαλία που είναι εδώ πέρα στον όροφό μας, η Κροατία, όλες οι γειτονικές χώρες που είναι εδώ πέρα. Τέλεια. Και σίγουρα, δηλαδή δεν έχουμε να χωρίσουμε με καμιά χώρα κάτι. Αυτό είναι και το πνεύμα Έχει των να κάνει, αγώνων εξάλλου. πιστεύω, με τον άνθρωπο, δεν έχει Ναι. να κάνει με ποια χώρα είναι κάποιος. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Τέλεια.
Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σου ευχηθούμε και πάλι καλή Εγώ επιτυχία. να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μπορέσαμε να μιλήσουμε μαζί. Ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε και να υπάρχει και διάκριση, να μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου, γιατί εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να μπορέσω να κάνω καλύτερη προετοιμασία, να έχω τον προπονητή μου μαζί στη συνέχεια και να μη σταματήσει εδώ πέρα η βελτίωσή μου, να είμαι ακόμα καλύτερο στα επόμενα χρόνια. Θανάση, κάτι τελευταίο. Υπάρχουν κάποιες φήμες που κυκλοφορείς με μπλουζάκια του Άρη εκεί πέρα. Ισχύει? Βέβαια, βέβαια, ισχύει. Εντάξει, η αγάπη δεν μπορεί να κρυφτεί και θα έφερνα και σημαίες και τέτοια. Απλά ο πρόεδρος μας είπε να μην τα αποστάρουμε τόσο πολύ, ο καθένας, ας πούμε, τις ομάδες τους. Αλλά εντάξει, εγώ δεν μπορείς να δεν παχωρήσεις τον κρατιόμουν. Άρη. Ήθελα να ανεβάσω, οπότε εντάξει, δεν ανέβασα το προσωπικό μου προφίλ. Έστειλα σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τέλεια, γιατί τέλεια. εντάξει, είναι Ωραίος. Λόγος για να συνεχίσω να σηκώνω τη σημαία του Άρη όπου και να βρει. Μάλιστα. Σε οποιαδήποτε χώρα και πόλη και αν πηγαίνω. Έγινε, Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να δώσω χαιρετίσματα την οικογένειά μου που με ακούει αυτή τη στιγμή και μάλιστα ιντερνετικά, γιατί βρίσκεται στη Χαλκιδική. Τον ξάδερφό μου, έχω βάλει αρκετό κόσμο να με ακούει. Δεν ξέρω τώρα μα προλάβαμε τις ώρες. Αλλά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκρισή τους. Θα το κόψουμε μετά, Θανάση. Αυτό από Δευτέρα θα σου στείλω κιόλας να το έχετε αρχείο. Μην ανησυχείς για τη συνέντευξη. Θα είναι έτοιμη. Κανονικότατα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα Και πολύ εγώ για ευχαριστώ, όλα. Θανάση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και Τέλεια. να έχουμε πολύ μεγαλύτερους λόγους για να τα λέμε. Εννοείται, Και εννοείται. αφορμές. Έτσι, έτσι. Αφορμές, μετάλλια, καλές θέσεις, μεγάλες επιδόσεις. Εννοείται. Έγινε, Γιατί Θανάση. εντάξει, υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, απλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι τόσο πολύς. Σωστό. Νομίζω αυτά που έπρεπε να πούμε τα καλύψαμε όλα. Και με την Έτσι. δική σου προοπτική και τις φιλοδοξίες που έχεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και καλή νύχτα, γιατί είναι βράδυ εκεί πέρα. Έτσι. Καλό βράδυ Έτσι, να έχεις. έτσι. Γεια σου, Θανάση. Γεια, γεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια, Καλή γεια. συνέχεια.